Φίλες μου, τι κάνετε και φίλοι μου. Αλλά το βίντεο αυτό αφορά πάλι τις γυναίκες, οπότε θα πω φίλες μου. Καλή σας μέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Δεν ξέρω τι ώρα βλέπετε αυτό το βίντεο. Γι' αυτό το λόγο λέω όλες τις... Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω χαθεί τελευταία, διότι η μικρούλα μου έχει αρχίσει και γκρινιάζει λιγάκι. Και από ό,τι μας είπε ο παιδίατρος, είναι επειδή την φαγορίζουν τα ούλα της. Και δεν, και την πονάει μάλλον αυτό και κλαίμε και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ και τα σχετικά. Οι μανούλες ξέρουν. Όπως βλέπετε, το μαλάκι σήμερα το έχω πάνω, διότι δεν έχω προλάβει καν να περιποιηθώ τον εαυτό μου αυτές τις μέρες καθόλου. Τα νύχια μου, και δεν τρέπομαι να το δείξω, τα νύχια μου δεν τα έχω ξεβάψει καν. Όπως βλέπετε εδώ είναι λίγο χαλιά, δεν τα έχω φτιάξει, δεν έχω προλάβει να κάνω τίποτα, γιατί η μικρούλα θέλει συνέχεια αγκαλίτσες. Όμως, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Προηγούμενο ήταν. Όχι. Την Παρασκευή ήταν. Και αυτό γιατί ο συζυγούλης έχει άδεια, οπότε θεώρησα ότι ήταν πολύ ωραίο να πάμε Παρασκευή να ψωνίσουμε, γιατί δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Και πήγα και πήρα παπούτσια, διότι έχω αποφασίσει ότι κάθε χρόνο θα κάνω στον εαυτό μου ένα όμορφο δώρο για τα γενέθλιά μου. Είναι κανόνας αυτός, το έχω πολλά χρόνια το κάνω αυτό. Είδα να πάρω παπούτσια ή τσάντα ή ακουστικά, οτιδήποτε που να με ευχαριστεί. Πιστεύω ότι αξίζουμε να κάνουμε δώρα στον εαυτό μας, γιατί εντάξει, οι άλλοι δεν μας χάνουν πάντα. Προσωπικά θα ακουστεί λίγο εγωιστικό αυτό που θα σας πω, αλλά μου αρέσει να μου κάνουν δώρα στα γενέθλιά μου και νομίζω ότι δεν αρέσει μόνο σε μένα αυτό το πράγμα. Και επειδή στα συγκεκριμένα γενέθλια φέτος που έκλεισα τα 31, δεν πέρασα και τόσο όμορφα. Είχα κάποιες πικρίες, έτσι, κάποιοι άνθρωποι με πίκραναν λίγο περισσότερο. Ήθελα να με κάνω εγώ να χαμογελάσω. Να σας δείξω λοιπόν τι πήρα. Αυτή η τσάντα εδώ, για όσες κοπέλες ξέρουν, είναι από τον Ντάιχμαν. Είναι από εδώ, από τη Γερμανία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι πήρα. Επειδή ο καιρός ανοίγει, αλλά επειδή στο Μόναχο ποτέ δεν ξέρεις τι καιρό θα κάνει. Και εγώ ήθελα γενικότερα να πάρω ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια, πιο ανοιξιάτικα, γιατί αυτά που έχω είναι λίγο χειμωνιάτικα. Λοιπόν, για αρχή πήρα αυτό εδώ το παπουτσάκι σε 37 νούμερο. Είναι αυτό εδώ. Έχει αυτή τη λεπτομέρεια πίσω. Είναι το 37 νούμερο. Μου κάνει, εγώ βέβαια πήρα και πάτο, γιατί ως γνωστόν έχω πολύ μικρά ποδαράκια και πολλές φορές δεν μου κάνει το παπούτσι. Δηλαδή έχει τύχει να πάω και στα παιδικά να ψωνίζω, να πάω το 35 νούμερο. Μιλάμε για ακραίες καταστάσεις, έτσι. Πήρα λοιπόν αυτό εδώ πέρα, έχει αυτή εδώ πέρα την ιδιαιτερότητα και μου αρέσει γενικότερα πολύ, έτσι, μια τσαχπινιά, έτσι, να μην είναι τελείως λευκό το παπούτσι. Μαζί με αυτό το παπούτσι πήρα, μη χαράμε για το πλάνο, πήρα αυτούς εδώ τους πάτους, το νούμερο 38 μου έδωσε αυτή, τώρα που παρατηρώ. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό, αλλά επειδή την εμπιστεύτηκα, δεν κοίταξα η αλήθεια είναι το νούμερο. Το πήρα στα 4,95. Τα παπούτσια κάνανε 20 ευρώ. Και επίσης πήρα και ένα άλλο ζευγάρι παπούτσια. Τόσο θα κάνουν τα παπούτσια 20 ευρώ. Ναι, 19,90. Για να μην νομίζετε ότι σας λέω και ψέματα. Να και η τιμούλα. 19,90. Γενικότερα δεν παίρνω πάρα πολύ ακριβά παπούτσια για το καλοκαίρι και αυτά, γιατί δεν τη βγάζουν τη σεζόν. Προτιμώ έτσι να παίρνω τα καλά τα παπούτσια, τα ακριβά, αφορούν τα κούνια και τα λοιπά για να κρατάνε. Το δεύτερο λοιπόν ζευγάρι παπούτσια που πήρα είναι σε 36 νούμερο που το βρήκα και είναι αυτό εδώ. Μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ όμως. Έχει αυτό την ιδιαιτερότητα του εδώ, τα λουλουδάκια του. Είναι το 36 της μάρκας Graceland.
μ' αρέσει και αυτό εδώ πέρα, γιατί δεν χρειάζεται να το δένω το κορδονάκι, ενώ το άλλο χρειάζεται. Είναι πάρα πολύ άνετο. Όταν θα το φορέσω με κάποιο συνολάκι, θα το βγάλω φωτογραφία και θα σας το δείξω στο Instagram, εκεί πέρα, για να με δείτε. Όχι για να είδε εμένα βασικά, για να δείτε το παπούτσι πώς φοριέται και αν είναι ωραίο και να το πάρετε κι εσείς. Πολύ, πολύ οικονομικό είναι. Έκανε 22,90. Πάρα πολύ έτσι όμορφο παπουτσάκι, πολύ ικανοποιημένη είμαι. Και γενικότερα αυτό το βίντεο το κάνω όχι απλά για να σας δείξω τι πήρα, γιατί μπορεί κάποια κοπέλα να θέλει να πάρει παπούτσια από τον Deichmann ή γενικότερα να θέλει να αγοράσει παπούτσια και επειδή οικονομικά να μην είναι και πολύ στα πάνω της, όπως είμαι εγώ αυτή την περίοδο, να θέλει να αγοράσει ένα όμορφο παπουτσάκι, αλλά να είναι έτσι ρε παιδί μου οικονομικό, να μην αδειάσει και η τσέπη μας. Ωχ, Θεέ μου, βλέπω τον εαυτό μου που είμαι τελείως απεριποίητη. Ούτε τίποτα δεν έχω βάλει πάνω μου, παιδιά, πραγματικά. Εντάξει, είναι και κάποιες φορές που δεν έχουμε το χρόνο να πούμε στον εαυτό μου. Τουλάχιστον να σηκώσω το μαλάκι πάνω για να μην είμαι και σαν το. Τέλος πάντων. Όπως βλέπετε, το μαλάκι εδώ πέρα μακραίνει. Και θα αρχίσω να βάζω δαφνέλαιο, γιατί το δαφνέλαιο μακραίνει το μαλλί και το σκουραίνει, όπως έχω πει σε προηγούμενα βίντεο μου. Και τι θέλω τον Αύγουστο, που θα βαφτίζουμε την Μπεμπουλίνα, να έχω μακρύ μαλλί, σγουρό, όσο μπορώ τουλάχιστον μακρύ. Εντάξει, εμένα το δικό μου το μαλλί μακραίνει αρκετά γρήγορα, μπορώ να πω. Οπότε προσπαθώ να το μακρύνω για να είναι έτσι μια χαρά. Πιστεύω ότι όταν πίνεις πολύ νερό, λούζεσαι αρκετά συχνά. Εντάξει, δύο φορές την εβδομάδα πιστεύω καλά είναι. Βάζεις τα φνέλαια στα μαλάκια και τα σηκώνεις έτσι, τα τραβάς κιόλα πάνω. Πιστεύω μακραίνουν λίγο πιο εύκολα. Θέλω να δω λίγο αυτόν τον πάτο, παιδιά, εδώ πέρα. Επίσης, να σας πω, ένα καινούριο κόλπο που έκανα στο Deichmann και δεν το ήξερα ότι το κάνουν. Μου βάλανε τα παπούτσια μου σε ένα κουτί, το οποίο μέσα το κουτί αυτό το ψεκάζει το παπούτσι και το διατηρεί για τη βροχή. Το διατηρεί να μένει πιο πολύ έτσι, να μην λερώνει το χρώμα επειδή είναι άσπρο, δεν ξέρω. Κόστησε 4,95 για το κάθε ζευγάρι, οπότε εγώ πλήρωσα 4,95 αυτό, 5 ευρώ πες. Και 5 και 5, 10 το ψέκασμα, 15, 15 και 20, 35 και 23, οχ, κόλλησα. 23, τέλος πάντων, κάπως το 50 ευρώ. Παιδιά, συγγνώμη, στα μαθηματικά είμαι σκράπα. Τελείως, δεν είναι. Περιορισμένη, δεν κόβει. Λοιπόν, θέλω να δοκιμάσω τον πάτο. Παρεμπιπτόντως, η κοπέλα που με εξυπηρέτησε, μάλλον η κυρία που με εξυπηρέτησε, παιδιά ήταν τόσο ευγενική. Δηλαδή, σπάνια, ας πούμε, συναντάσαι τόσο ευγενική πολίτρια. Συνήθως πάω και οι Γερμανίδες βαριούνται, δεν γουστάρουν. Αυτά είναι Πολωνοί. Αλλά ήταν πάρα πάρα πολύ και χαμογελαστή και εξυπηρετική, έτσι η γούσταρα. Θέλω να δω όμως αν μου έδωσε το σωστό νούμερο, γιατί και εγώ από τη χαρά μου δεν κοίταξα το νούμερο του πάτου που μου έδωσε. Πρέπει να σας δείξω ότι έχει και μαξιλαράκι εδώ πίσω. Ωραίο αυτό, γιατί εγώ με την Πεπουλίνα τώρα που ανοίγει ο καιρός, ανοίγει. Τρόπος του λέγει, τώρα που ελπίζω βασικά να ανοίξει ο καιρός, να μπορέσω να πηγαίνουμε πιο συχνά βόλτα στο πάρκο. Παρεμπιπτόντως, να σας πω ότι εδώ πέρα, εδώ και μια εβδομάδα βρέχει, έχει συννεφιά, έχουμε 9 βαθμούς, γενικότερα συνουσιάζεται ο καιρός, για να μην πω τίποτα πιο βαρύ. Έλα καλό μου. Έχω την εντύπωση ότι μου έδωσε λάθος πάτο, παιδιά. Αν κάποια κοπέλα ξέρει, κρατά το 37 νούμερο παπούτσι. Πάτος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος. Γιατί εγώ δεν... I don't σκαμπάλι από αυτά. Θα δούμε τώρα. Νομίζω ότι είναι καλός, απλά εγώ δεν το έχω βάλει σωστά. Τώρα κάτσε να δεις που θα κάνουμε μεγάλο βίντεο, επειδή προσπαθώ να βάλω τον πάτο στο παπούτσι. Θα γελάσω. Παιδιά, έχω γίνει ρεζίλη στην καμέρα. Πρέπει να έχω πάρει λάθος πάτο.
Βλέπετε πως τον έχω βάλει, το έχω βάλει λάθος. Εδώ. Αλλά πάνω θυμάμαι, δεν είμαι και τόσο σχετική με αυτά τα πράγματα. Τι διάολο. Χωρίς πλάκα, άμα κάποια κοπέλα ξέρει, ας μου πει. Όταν θες να βάλεις πάτο στα παπούτσια σου, βάζεις μικρότερο νούμερο ή μεγαλύτερο. Και ναι, φίλες μου, μετά από πολλή προσπάθεια και πολύ κόπο και πολύ ψυχικό πόνο, πλάκα κάνω. Τέλος παντών, κατάφερα να βάλω τον πάτο στο παπουτσάκι μου. Νάτος. Νομίζω ότι το έχω βάλει σωστά. Δεν θα συνήθιζα να βάζω πάτους, γιατί βρίσκω και το 36 νούμερο ή πάω κατευθείαν στο 35. Έχω κάτι γόβες, μαύρες, ψιλοτάκουνες, που είναι 35 νούμερο παπούτσι κορίτσια. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Άκουσα την μπεμπολίνα μου μόλις ξύπνησε, είναι στις ζυγούλες μέσα, αλλά εγώ θέλω να πάω στο μουρουλίνι να το πάρω αγκαλίτσα για να κοιμηθεί. Οπότε σας αφήνω, σας φιλώ πολύ, σας γλυκόφιλω. Πείτε μου και εσείς τα νέα σας από κάτω και τι θα θέλατε να γράψω, να κάνω το επόμενο βίντεο. Α, στην κοπέλα που μου έχει σχολιάσει που θέλει να βγάλω βίντεο για το πώς γνώρισα τον άντρα μου και για το γάμο κτλ, πώς έγινε η δεξίωση κτλ. Θα το κάνω, αλλά θέλει χρόνο, εντάξει. Άντε. Σας αγαπώ πολύ, να περνάτε καλά και να αγαπάω τον εαυτό σας. Την αγάπη μου.